Η παρέα μας μεγαλώνει. Ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Κουρλέτης, άρτη αφηθής από τα Χανιά, γιατί πήγε εκεί πέρα για να ηρεμήσει τα πράγματα. Όχι, κάνω λάθος, ε. Στα Χανιά πάω το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Το λέω γιατί έχουμε και εκείνη τη, είχαμε χθες το βράδυ τη μεγάλη σύγκρουση έτσι, μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σύγκρουση. Νομίζω, ηρέμησαν τα πράγματα. Σύγκρουση κατ' υπερβολή. Δημοσιογραφική αδεία. Καλά, εσύ ο κύριο Πουλάκη στην Παντιέρα είπε: εγώ δεν κατέβαινα στις εκλογές άμα δεν βάλετε τον κύριο Χαιρετάκη. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο, να ξεκινήσουμε τον κύριο Πλεύρη. Ναι, παραλίγο να μην είχαμε υποψηφιότητες εκεί. Εντάξει, το είπε και στη μισή ώρα έκανε άλλη ανάρτηση. Τα γνωστά του κυρίου Πουλάκη βγαίνει, φωνάζει και μετά. Καθίστε, τα πούμε όλα. Υπουργέ, θα ξεκινήσουμε από εσά όμω να δώσετε μα τι πληροφορίε, γιατί εσεί διατάξατε έρευνα για αυτό το παιδί Θεσσαλονίκη που βλέπαμε λίγο νωρίτερα από το διάλειμμα. Ναι. Και μια που σας έχουμε, τι έγινε εκεί πέρα, είναι δυνατόν να πάει στο Ιπποκράτειο τώρα και να αφήσουν το παιδί και σε μια μέρα να πεθάνει? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιστορικό στο συγκεκριμένο παιδί, το οποίο παρακολουθούνταν από το παρελθόν για τυχόν χειρουργική επέμβαση. Η ενημέρωση η οποία έχω λάβει είναι ότι λίγο πριν γίνει το τραγικό αυτό συμβάν και πεθάνει το παιδάκι στη δομή, είχε πάει να εξεταστεί στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Έγινε ιατρική γνωμάτευση για να χρειαστεί να πάρει αντιβίωση και να επαναληφθεί η παρακολούθησή του μετά από μερικές μέρες. Μετά από την επόμενη μέρα γίνεται το συμβάν και αποβιώνει το κοριτσάκι, και οπότε εμείς έχουμε διατάξει μια έρευνα να δούμε αν το γεγονός ότι δόθηκε ιατρική συμβουλή αντιβίωσης και όχι εισαγωγής και χειρουργείου, αν συνδέεται με το συμβάν. Τι σας είπαν όμως, γιατί φτάσαμε εκεί? Αυτό, μα, γι' αυτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το παιδάκι θα έμπαινε σε χειρουργείο αν δεν πήγαινε καλά η αγωγή. Άρα πάει να πει ότι έβλεπαν κάτι. Αυτό λοιπόν τώρα είναι που πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορώ ούτε εγώ να το διερευνήσω από την άποψη ότι είναι τα αρμόδια όργανα που θα κάνουν να δούνε εάν με βάση την κλινική εικόνα που είχε το παιδάκι δόθηκε η σωστή ιατρική συμβουλή. Αυτό συνδέεται προφανώς και με την αιτία θανάτου, γιατί ακούω ότι έχει καταλήξει ο τριοδικαστής ένα πρώτο, δημιουργείται ένα κενό θέμα. Εμείς από την πλευρά του Υγείας όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου παιδιού, γιατί είχε ξαναπάει και στο παρελθόν. Mm-hmm. Έχει ένα ιστορικό το συγκεκριμένο παιδάκι αναφορικός με το πρόβλημα. Άρα λίγο καλύτερα. Θα σας πω αυτό τώρα, για να είμαστε τώρα, αν θέλετε, και με την ιδιότητά μου, γιατί εγώ ασχολούμαι πάντα με το ιατρικό δίκαιο, πάντοτε εκεί πέρα πρέπει να τα ερευνάς, και όταν μιλάμε και για απώλεια ανθρώπινης ζωής η έρευνα πρέπει να είναι ενδελιχέστατη, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πάρει κανείς θέση μέχρι να ολοκληρωθεί. Εντάξει, αλλά Υπουργέ, να σας πω κάτι, όλο έρευνες γίνονται, έρευνες γίνονται, κανένα κεφάλι δεν βλέπουμε να πέφτει. Όχι, με συγχωρείτε. Δηλαδή γίνονται τόσα περιστατικά, και πάρα πολλές πειθαρχικές ποινές υπάρχουν. Ζωές και ένα κεφάλι δεν έχει πέσει. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε μια απώλεια ζωής, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι υπάρχει ένα ιατρικό λάθος. Άρα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η έρευνα. Από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρώνεται η έρευνα, όχι μόνο επί δικής μου υπουργίας, να το ξεκαθαρίσω, και οι πειθαρχικές κυρώσεις όταν έχουμε να κάνουμε με το malpractice που λέμε είναι αρκετά βαριές, και οι ποινικές και οι αστικές. Είναι διασφαλισμένο το πλαίσιο. Το σημαντικότερο είναι να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο τα συστήματα ώστε να μην γίνονται ιατρικά λάθη. Σημαντικό να δοθεί και μια απάντηση σε αυτή τη μάνα. Προφανέστατα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που μας το στέλνουν εδώ οι φίλοι μας. Με το Ελπίδα τι γίνεται, που το είναι το ογκολογικό, πάνε τα παιδάκια με καρκίνο, γίνεται ιδιωτικό? Όχι, είναι η ογκολογική μονάδα αυτή τη στιγμή, Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η ογκολογική αυτή μονάδα γίνεται ογκολογικό κέντρο, δηλαδή αυτονομείται ως διασυνδεόμενη με την κλινική. Παραμένουν οι ίδιες εργασιακές σχέσεις, παραμένει το ίδιο πλαίσιο, είναι δωρεάν όλα όσα γίνονται. Το δημόσιο είναι που εντάσσεται, στο δημόσιο παραμένει και στην εποπτεία και στο πλαίσιο υπηρεσίας του. Απλώς επιλέγεται, όπως έχουμε πει, το μοντέλο των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι και το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη λόγου χάρη, διότι θέλουμε να υπάρχει μια ευελιξία πέρα από τον έλεγχο του δημοσίου, να μπορεί να έχει και προσέλκυση πόρων και δωρεών και αντίστοιχο μια διοικητική αυτοτέλεια. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής ούτε εργασιακών σχέσεων, ούτε δωρεάν να πληρώνει πάλι δωρεάν. Απλώς είναι το μοντέλο των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που έχουμε επιλέξει ως τρόπο διοίκησης. Πάμε στα πολιτικά μας. Κύριε Σκουρλέτη, να έρθουμε σε εσάς. Θα πει και ο Υπουργός στα σχόλιά του τα πολιτικά. Να έρθουμε σε εσάς, γιατί εχθές είχαμε αυτή την. Εγώ θα επιμένω ότι ήταν μια σύγκρουση, γιατί ήταν και μια δήλωση του κ. Πουλάκη ότι αν δεν είναι ο Χαιρετάκης, εγώ δεν θα είμαι στα ψηφοδέλτια. Μετά ακολούθησε το σχόλιο από την Κουμουντούρ, όποιος θέλει, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και υπήρχε και αυτή η αλλαγή στάσης από τον κύριο Πολάκη. Εκεί ήταν για το ότι μπήκε στο ψηφοδέλτιο ο κύριος Σταθάκης, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή το πρόβλημα. Επιτρέψτε μου πριν από την απάντησή σας, γιατί θεωρώ λίγο ετεροβαρή σε σχέση με το πολύ σημαντικό θέμα των νοσοκομείων και της υγείας. Α, θέλετε να κάνετε σχόλιο για αυτά. Ναι, ναι. Εντάξει. Την ερώτησή σας, απέναντι σε αυτό που είπατε. Προσέξτε να δείτε. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο περιστατικό είναι κάτι το οποίο αναδεικνύεται μέσα από μια σειρά συγκυρίες, είναι το τυχαίο, αλλά εδώ ζούμε μια πλήρη ρευστοποίηση τα τελευταία χρόνια του δημόσιου χαρακτήρα των νοσοκομείων μας. Και μια απαξίωση. Καθημερινά τα περιστατικά της δυσλειτουργίας, της απαξίωσης της δημόσιας υγείας πληθαίνουν και νομίζω ότι είναι απότοκο και του νόμου που έφερε ο κύριος Πλεύρης πριν τα Χριστούγεννα, στο τέλος του προηγούμενου έτους, που χτυπάει το δημόσιο σύστημα υγείας στην καρδιά του, δηλαδή την αποκλειστική και πλήρη απασχόληση των γιατρών στις δημόσιες δομές. Ουσιαστικά θα έλεγε κανείς, με ελαφρά πηδηματάκια πηγαίνουμε σε ένα πια καινούριο υβριδικό μοντέλο όπου εισέρχεται ο ιδιωτικός τομέας και χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας. Οι γιατροί δεν αμείβονται παρκώς, έχουμε φαινόμενα πλέον έμπειρων γιατρών οι οποίοι δεν αντέχουν και φεύγουν. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Προχθές ήμουνα στο τοπικό δεύτερο ιατρείο στο Χαλάντρι. Μέσα στη βδομάδα θα επισκεφθώ άλλα νοσοκομεία. Η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Και προσέξτε, δεν είμαστε ούτε σε περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών και είμαστε μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Αυτό που έγινε στον Ευαγγελισμό θεωρείτε ότι είναι από τα θετικά ή είναι και αυτό μια κατάσταση, ας πούμε, που δεν είναι στα θετικά του Υπουργείου. Για ποιο περιστατικό λέτε τώρα? Λέω για τα ράτζα. Για τις εφημερίες. Αυτό λέω που πριν από λίγο είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι δηλαδή αυτές οι συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα δίνουν το λάθος σήμα. Εδώ θα έπρεπε να δούμε ακριβώς. Εδώ θα έπρεπε ακριβώς να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες των δημόσιων νοσοκομείων και όχι θα βάλουμε από το παράθυρο τον ιδιωτικό τομέα. Με συγχωρείτε, άμα δεν πληρώνει τίποτα. Με συγχωρείτε, κύριε Σκολέτη. Γιατί εδώ υπάρχουν. Εγώ σας λέω, έχεις ράτζα και δεν πληρώνει τίποτα ο πολίτης. Πόσο θα πληρώνονται αυτά? Το κόστος αυτή τη ενέργεια για το δημόσιο είναι πολύ περισσότερο, κύριε Πλεύρη. Αλλά να τελειώσω εγώ. Φαντάζομαι ότι θα σχολιάσετε αμέσως μετά. Φαντάζομαι ότι θα σχολιάσετε. Κάντε κουβέντα, θα κάνουμε. Αλλά να την κάνω. Αφού ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Λοιπόν, το κόστος λοιπόν αυτή τη επιλογή θα είναι για το δημόσιο πολύ πιο μεγαλύτερο και προφανώς με ωφέλεια για τους ιδιώτες. Αν θέλουμε και αν είναι στο νου μας, έχουμε κατά νου, να στηρίξουμε τους ιδιώτες, λέω όχι. Το δημόσιο σύστημα υγείας. 2 χρόνια πανδημίας δεν βγάλαμε το σωστό συμπέρασμα. Δεν είπαμε ότι τελικά ο δημόσιος τομέας είναι αυτός που μπορεί να παράσχει σε όλες και όλους την πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό της υγείας. Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι για τα ράτζα? Γιατί είναι η μουνιά και γέρασα και πάντα βλέπω ράτζα στα νοσοκομεία. Καταρχήν δεν γεράσατε. Παραμένετε νέα. Και εμείς αντίστοιχα. Θα γεράσω εσείς και ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Χασαμπόπουλος είναι λίγο πιο μεγάλο. Θεωρείτε δηλαδή ότι μπαίνει από την πίσω πόρτα ο ιδιώτης και δεν είναι μια κίνηση για να λυθεί το πρόβλημα με τα ράτσα? Ακριβώς. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Έτσι είναι. Και στους γιατρούς δεν μπορεί να τους λες: κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να σας αυξήσω τις αμοιβές. Ή φύγετε στο εξωτερικό, ή ψαρέψτε πελάτες από το δημόσιο σύστημα υγείας για να τους παράσχετε υγεία και υπηρεσίες. Όχι, θα ήθελα να ακούσω όμως την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για να ξέρω. Μια γρήγορα απάντηση. Λοιπόν, προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, για να μην ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι μέσω του ΕΟΠΗ. Όπως ξέρετε, πηγαίνετε αυτή τη στιγμή σε μια ιδιωτική κλινική και πληρώνει και ο ΕΟΠΗ. Ή αν κάνετε μια εξέταση. Δεν το κατήργησε κανείς αυτό. Το να έρχεσαι και να λες ότι εγώ έχω κάποιους μήνες που λόγω των λοιμόξεων έχω μια μεγαλύτερη πίεση. Οπότε σε αυτήν τη μεγαλύτερη πίεση, από το να κάνω μια δομή που θα είναι 12 μήνες το χρόνο, ενώ τη χρειάζομαι 2-3 μήνες, για ποιο λόγο να μην έχω μία συνεργασία που την πληρώνω με το ΚΕΝ, όπως πληρώνεται και ο δημόσιος τομέας, ΚΕΝ παίρνει και την ιατρική αμοιβή, και ο πολίτης αντί να κοιμηθεί σε ράτζο και να παραμείνει, να πάει μεν στο δημόσιο σύστημα. Δεν είναι τον ιδιωτικό τομέα όσο το δημόσιο. Δεν είναι ΚΕΝ. Το ΚΕΝ τι είναι? Κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο. Είτε πας στο δημόσιο είτε πας στο ιδιωτικό, πληρώνεις αυτό. Η διαφορά είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα, επειδή δεν θέλουμε να έχει συμμετοχή
συμμετοχή ο ασθενής, πληρώνουμε και το γιατρό. Δεν θα συμφωνήσω. Πάμε τώρα. Πάμε όμως στην ουσία, με συγχωρείτε. Δεν θα με ακρηγορήσω αυτό. Θα πω όμως το άλλο. Το δημόσιο σύστημα πώς προστατεύεται. Προϋπολογισμός ΣΥΡΙΖΑ 2019, 3,8 δις για την υγεία. Προϋπολογισμός Νέας Δημοκρατίας 2023, παίρνω τις δύο χρονιές τις εκλογικές. 5,2 δις, 1,4 δις παραπάνω. Γιατροί, 10% αύξηση, είναι αρκετή αύξηση. Θέλαμε να δώσουμε παραπάνω, είναι η πρώτη αύξηση που γίνεται μετά από 15 χρόνια. Μπράβο, 400 ευρώ. 400 ευρώ μετά από 15 χρόνια. Καλά, εσείς δεν δώσατε 0. 10% μετά από 10% χρόνια, το 10% εναντί του 0 είναι καλύτερα. Διότι μας χρεοκοπήσατε. Γιατί δεν είχαμε βγει από το μνημόνιο το 18. Διότι κόψατε μισθούς. Το 18 δεν είχαμε. Βάλατε τη χώρα από 10 στο 15 στα μνημόνια. Πριν, χρεοκοπήσατε την λεπτό, χώρα. Ζητήσατε πριν να τελειώσω. Άστα και εμένα. Σε ένα λεπτό θα ανταποδίδω το μικρό κόψιμο που κάνατε. 400 ευρώ στις ΜΕΘ, 400 ευρώ στους αναισθησιολόγους, αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος στους νοσηλευτές, 600 ευρώ έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν τα Χριστούγεννα, θα παίρνουν 600 ευρώ το χρόνο μόνιμα. Είναι περισσότερο. 1.800 ευρώ. 1.800 ευρώ, βεβαίως. 1.800 ευρώ στους γιατρούς που μετακινούνται, 1.200 στους νοσηλευτές που μετακινούνται και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για υποδομές του δημοσίου. Αν σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν. Και τα παιδιά του. Κύριε Πλεύρη, έχω μια υποψία. Κύριε Πλεύρη, α, στην εποχή των ευεργετών δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε. Για να μην το λέω αυτό σε σχέση με το προηγούμενο. Στην εποχή των ευεργετών δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε. Μουσεία σε ιδιώτες. Νοσοκομεία σε ιδιώτες. Ε, όχι πλέον. Δεν μπορεί να γυρίσει η χώρα 100 χρόνια και πάντω τα λεφτά που δίνονται είναι πολύ περισσότερα. Πολύ λιγότερα αναλογικά είναι. Πολύ λιγότερα αναλογικά. Αν υπολογίσετε το κόστος ζωής είναι πολύ λιγότερο. Δεν με ακούτε. Έχω μια υποψία ότι δεν θέλετε να απαντήσετε για τον Πολάκη, γι' αυτό επεκτείνουμε τη συζήτηση. Απαντώ για τον Πολάκη. Απαντώ λοιπόν για τον Πολάκη που έχει την τέτοια του. Νομίζω ότι δοθήκαν αμοιβαίες εξηγήσεις. Υπάρχουν οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Τελεία και παύλα και προχωράμε. Ποια εξήγηση δόθηκε, έγινε κολοτούπα από τον κύριο Πολάκη. Αυτό, αυτή είναι. Σας το λέω απλά έτσι όπως το καταλάβαμε. Γιατί έτσι, χθες επειδή παρακολουθούμε. Ναι, έτσι όπως το εισπράξαμε. Όχι μόνο. Το δικαίωμά σας, το σχόλιο σας. Όχι, γιατί, το θα σας πω γιατί. Γιατί βλέπαμε τον κύριο Πολάκη. Αλλά ειλικρινά το λέω. Θεωρώ πιο σοβαρό το ότι ένα παιδάκι πέθανε μέσα στο νοσοκομιακό επειδή 300 χιλιόμετρα δεν υπήρχε μια ΜΕΘ πριν από λίγες εβδομάδες. Να μου λέτε τώρα για τα σχόλια στο Facebook. Δεν θεωρώ πιο σοβαρό. Ειλικρινά σας το λέω. Απλά επειδή με κάθε συμπάθεια. Επειδή πολλοί κόσμος παρακολουθεί τον κύριο Πολάκη, και εγώ με κάθε συμπάθεια σας λέω ότι επειδή πολλοί κόσμος παρακολουθεί τον κύριο Πολάκη και πολλοί κόσμος τον ψηφίζει τον κύριο Πολάκη. Βλέπει λοιπόν ότι το πρωί ο κύριος Πολάκης το μεσημέρι λέει ότι εγώ δεν κατεβαίνω υποψήφιο αν δεν βάλετε το χαιρετάκι και μέσα στην ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες βλέπουμε μια κυβέρνηση. Αυτό το μικρό πρόβλημα λύθηκε. Το κύριο Μαντά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας δεν λύθηκε που τον πιάσανε με 600 εκατομμύρια λήξη πρόθεσμα. Τις απαντήσεις όλες σας δύο μέρες. Δεν λύθηκε. Ο κύριος Πολάκης, με την κυρία Νικολάου, εγώ καταλαβαίνω την αμηχανία του κυρίου. Η κυρία Νικολάου, την οποία την τσίπησε εδώ, δεν έχει λυθεί. Αυτή είναι υποψήφια στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ να σα πω κάτι. Αυτά θέλουμε να καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω λοιπόν την αμηχανία. Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη, θα έρθουμε σε εσά τώρα. Μα κάνει εντύπωση που είναι η δεύτερη φορά που η Κουμουντούρου σηκώνει το γάντι απέναντι στον Πολάκη. Το θυμάστε την άλλη φορά ήταν με το εμβόλιο. Που δεν πήγε να εμβολιαστεί και του στείλε μήνυμα και πήγε και εμβολιάστηκε. Οι σχέσεις δεν είναι τόσο καλές. Με ρωτάτε κάτι το οποίο είναι μια δημοσιογραφικά σχολιασμός ο οποίος ενδεχομένως πατάει σε αληθινά γεγονότα ή σε εικασίες. Κύριε Σκουλέτη, είστε πολύ έμπειρος τέλεχος τώρα. Μα γι' αυτό απαντάω έτσι όπως απαντάω. Ήσασταν και γραμματέας του κόμματος. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος και επειδή είστε εξίσου έμπειροι δημοσιογράφοι. Εχθές φτάσαμε στο παραπέντε. Επιλέγω τα θέματα της ειδικής βαρύτητας και της πραγματικής βαρύτητας τα οποία θα σχολιάσουμε, έτσι δεν είναι? Ωραία, επειδή την πάτε αλλού την ατζέντα, δεν μου απαντήσατε ποια είναι η δική σας πρόταση και για τα ράτζα και να σας πω και κάπου αλλού. Επειδή ακούσαμε και για τον κατώτατο μισθό 880. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα να δοθούν 880 ευρώ? Βέβαια, γιατί υπάρχει. Κάθε φορά που λέει κάτι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, πάτε 50 ευρώ παραπάνω. Όχι. 40 ευρώ παραπάνω. Θα σας πω αμέσως. Βεβαίως υπάρχει. Και υπάρχει πολύ περισσότερο όταν εσείς αναφέρατε ότι όχι μόνο στον τομέα των γιατρών,
αλλά στο σύνολο πια της οικονομίας αμοιβόμαστε με επίπεδα μισθών που αν τα δούμε από πληθωρισμένα και σε σχέση με την πραγματική τους αγοραστική δύναμη δεν είναι 15 χρόνια πίσω, ίσως είναι και 25 χρόνια πίσω. Γι' αυτό η Ελλάδα σήμερα είναι προτελευταία στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι... Όλο το ρεπορτάζ λέει ότι θα κάνατε προσλήψεις. Δεν τις κάνετε ποτέ. Εμείς κάναμε προσλήψεις στο μέτρο των δυνατοτήτων και που μας το επέτρεπε ο αυστηρός δημοσιονομικός περιορισμός του 5-1. Δηλαδή το 5 αποχωρήσει μία πρόσληψη. Ωρα. Που με ευθύνη, των κυβερνήσεων. Δεν λάθος κάνετε. Δεν εξαιρείτε. Όχι, σας παρακαλώ κύριε Πλεύρη, πέστε το να καταγραφεί αυτό. Να καταγραφεί. Λέτε ότι δεν υπήρχε περιορισμό στις προσλήψεις. Το 19 είχατε 5-1. Λέτε. Το 19 δεν είχαμε, είχε φτάσει 1-1. 1-1 είχε φτάσει. Αλλά γιατί δεν τις κάνατε. Μιλάω για το 15. Το 19 εγώ σας λέω δεν κυβερνήσατε το 19. Το 19 γίνανε εκλογές. Και ήρθατε εσείς. Πόσες προσλήψεις κάνατε. Το 18 πόσες κάναμε, κάνατε. Κάναμε τόσες προσλήψεις όσο μας επέτρεπε. Όσα έκανε τον πρώτο χρόνια προκήρυξη Νέα Δημοκρατία της πρώτου έτσι κάνατε όλα τα έτη. Εμείς βάλαμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους όταν τους πετάξατε έξω από τα νοσοκομεία. Μην φεύγετε. Εμείς βάλαμε επικουρικό προσωπικό. Οι ανασφάλιστοι ήταν πάντα στα νοσοκομεία. Μειώσαμε το έλλειμμα στα νοσοκομεία που τα είχατε διαλύσει. Ούτε παραπάνω. Εμείς ανοίξαμε μονάδες που τις κλείνατε. Μονάδες διπλάσιες κάναμε. Διπλάσιες μονάδες έχουμε κύριε Σκουλέτη. Μονάδες όχι 200-250. Και ιατρία. Εμείς στηρίξαμε σε μια χρεοκοπημένη χώρα το δημόσιο σύστημα υγείας για να έρθετε εσείς και να μην έχετε κανένα περιορισμό λόγω της πανδημίας και να μην έχετε στηρίξει αυτό που πρέπει. Αλλά να παίρνετε τα 40 δισεκατομμύρια που ανοιχτήκατε και να τα δίνετε σε απευθείας αναθέσεις και φίλους σας. Σας παρακαλώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κριθείτε στις εκλογές. Ακούστε τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα κριθείτε. Εμένα μ' αρέσει να μιλάω με νούμερα και τα νούμερα ξέρω ότι ενοχλούν. 3,8 δις για την υγεία. ΣΥΡΙΖΑ 5,2 Νέα Δημοκρατία. Ποιος προστατεύει τον δημόσιο χαρακτήρα? Αυτός που δίνει 1,4. Πάμε. Τους επικουρικούς. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Τους επικουρικούς, για να μην τους κοροϊδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πει και τη διαδικασία που θα μείνουν στο σύστημα. Για πέστε τι. Ποια είναι η διαδικασία? Όχι, τα έχω πει 100 φορές στη Βουλή και σε δική σας ερώτηση κιόλας. Και σε δική σας ερώτηση. Εμένα δεν μου έχετε απαντήσει. Σας είχα απαντήσει την ερώτηση που κάνατε για το ΦΕΡΑ, ούτε για το ογκολογικό. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Εμείς τι κάνουμε? Τους έχουμε δώσει αυξημένη μοριοδότηση γιατί οι σχέσεις εργασίας δεν αλλάζουν. Το Σύνταγμα απαγορεύει μια σχέση ορισμένη να γίνει αορίστου και βγάζουμε τις αντίστοιχες προκηρύξεις. 4.000 νοσηλευτές, η μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει βγει ποτέ είναι αυτή τη στιγμή τρέχει. 910 λοιπόν προσωπικό, 750 γιατροί. Και παράλληλα σε όλο αυτό, γιατί εκεί προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας, όταν δίνεις πόρους, όταν στηρίζεις ανθρώπους, όταν κάνεις προσλήψεις και ναι, πολύ. Όταν συνεργάζεσαι. Θα τα ξαναπούμε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια καλή κουβέντα. Ωραία, δυναμική κουβέντα. Για το θέμα της υγείας, με αφορμή τα θέματα της υγείας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να δούμε στα πλαίσια της υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Μην το τραβάτε τώρα άλλο. Λοιπόν, ναι. Είδες που το πάει. Πάμε, έχουμε. Δεν κοιτάει. Τι γίνεται στο σπίτι του, μιλάει για τα άλλα. Πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο θέμα.